Να στηρίξει περαιτέρω τον ευαίσθητο τομέα της ψυχικής υγείας, επιθυμεί η κυβέρνηση, η οποία μέσω του αρμόδιου Υπουργείου Υγείας προχωρά ήδη σε μεταρρυθμίσεις με στόχο τη στήριξη και αναβάθμιση των δομών της ανά την Ελλάδα. Από τα Χανιά, που υπήρξε η πρώτη πόλη της χώρας που το 2006 εφάρμοσε την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη μίλησε για τις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού, κάνοντας γνωστό ότι σε πρώτη φάση δημιουργούνται διευθύνσεις ψυχικής υγείας. Ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θέλησε να δημιουργήσει αυτό το χαρτοφυλάκιο για να δώσει έμφαση στην ενίσχυση αυτών των δομών σε όλη τη χώρα, είναι απαραίτητο και στις υγειονομικές περιφέρειες να υπάρχει μια ξεχωριστή διεύθυνση στην οποία να αναφέρονται όλα τα κέντρα ψυχικής υγείας, οι έξω νοσοκομιακές κοινοτικές δομές και βεβαίως όλοι όσοι έχουν ζητήματα προς επίλυση. Σε συνέντευξή της στην Κρήτη TV, η κυρία Ράπτη εξήρε το έργο του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων, ανακοινώνοντας μάλιστα ότι το επόμενο διάστημα θα ενισχυθεί σε προσωπικό. Ξέρετε, υπήρξε μεγάλη πίεση στα παιδιά κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Το lockdown επηρέασε κυρίως παιδιά και εφήβους, δημιουργώντας ζητήματα ψυχολογικής πίεσης που χρειάζονται περαιτέρω ενίσχυση στις υποδομές τους. Αναφερόμενη στην πορεία των εμβολιασμών, η κυρία Ράπτη εκτίμησε ότι πολύ σύντομα θα χτιστεί το επιθυμητό τείχος ανοσίας. Για δε τους εμβολιασμούς σε παιδιά, μετά και την επιφυλακτική θέση της μόνιμης Επιτροπής Εμβολιασμών της Γερμανίας, η Υφυπουργός Υγείας διευκρίνησε πως οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν όταν οι ειδικοί έχουν καταλήξει για την ασφάλειά τους στα παιδιά. Παρακολουθούμε τις επιστημονικές επιτροπές και των ΗΠΑ φυσικά και της Ευρώπης. Η δική μας Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών ακόμα δεν έχει λάβει κάποια απόφαση τον εμβολιασμό των παιδιών. Όμως η διαδικασία και τα επιστημονικά δεδομένα είναι σε εξέλιξη, δηλαδή το πώς κάθε μέρα που περνάει εκδίδονται πορίσματα για το πόσο ασφαλής είναι ο εμβολιασμός στα παιδιά ηλικίας 12-15 ετών. Η κυρία Ράπτη τόνισε ακόμη τη σημασία των self-test στην ανάσχεση της διασποράς του ιού, υποστήριξε ότι το σύστημα προμήθειας λειτουργήσε μέχρι σήμερα απρόσκοπτα, ενώ τόνισε ότι είναι υπό εξέταση ο τρόπος χορήγησής τους στους πολίτες από τις 19 Ιουνίου και μετά, οπότε και σταματάει η δωρεάν διάθεσή τους από τα φαρμακεία. Και θέλω και έτσι από αυτό το βήμα να τους ευχαριστήσω, διότι πραγματικά τα self-test ήταν και είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τη μείωση της διασποράς του κορονοϊού. Ο κορονοϊός, χάρη στα self-test και την αυτοδιάγνωση, μειώθηκαν τα κρούσματα κατά ποσοστό 85% από τότε που ξεκίνησε η παράδοση των self-test στους πολίτες. Η Υφυπουργός Υγείας εμφανίστηκε αισιόδοξη πως μέσα στους επόμενους μήνες τα μέτρα που εφαρμόζονται σε συνδυασμό με την εμβολιαστική κάλυψη θα επιτρέψουν τη σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα σε όλους τους τομείς.